το ζήτημα των υλικών είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί ένα λατομείο να καλύψει ένα τόσο μεγάλο νησί όπως είναι η Χίος. Αυτή δεν είναι η δικιά μου η άποψη, είναι η άποψη του αρμόδιου χωρικού αντιπεριφερειαρχείου του κ. Βρολή. Αυτό που έγινε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι πρωτόγνωρο. Να απορρίπτει η πλειοψηφία την εισήγηση της πλειοψηφίας και του αρμόδιου χωρικού αντιπεριφερειάρχη. Ο κ. Βρουλής έλεγε στη συνάντηση των φορέων τουρισμού ότι θα ανοίξει δεύτερο τελωνείο και από το Πάσχα, λέει, θα είναι έτοιμο. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ακόμα και να περνούσε χθες η πρόταση, το οποιαδήποτε νέα ατομική ζώνη θα χρειαζόταν 3-5 χρόνια για να γίνει παραγωγική. Βρέθηκε τελικά η λύση των δανειοθαλάμων, πολύ συνηθισμένο σε δημόσια έργα, αλλά και εδώ η περιφέρεια ήταν αρνητική, παρά τη θετική εισήγηση των ίδιων των υπηρεσιών της περιφέρειας. Τελικά απορρίφθηκε η γνωμοδότηση από την περιφέρεια, αλλά το αρμόδιο Υπουργείο ενέκρινε τα τέλη του 2023 τη σχετική ΑΕΠΟ. Πρέπει να ελεγχθεί η κατάσταση στο λατομικό τομέα στοιχείο από τις αρμόδιες αρχές και θα πάρω όλες τις απαραίτητες σχετικές πρωτοβουλίες. Να σημειώσω βέβαια ότι η περιφέρεια αναφέρθηκε ότι θέλει να αναλάβει το έργο του αεροδρομίου, αλλά δεν έχει υποβάλει κάποια διαφορετική πρόταση υλοποίησης από αυτό που κάνει η κυβέρνηση, δεν έχει κάποιο διαφορετικό σχέδιο και εκεί που μπορούσε να βοηθήσει δεν βοήθησε. Να θυμίσω επίσης ότι συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας το 2018, από τότε ανέλαβε η περιφέρεια να κάνει το δρόμο, τον ολοκλήρωσε, συγχαρητήρια. Αυτός έπρεπε να ήταν έτοιμος από το Σεπτέμβριο του 2022 και εδώ είχαμε μια σημαντική καθυστέρηση. Βέβαια, ευτυχώς το έργο είναι έτοιμο. Το δεύτερο λοιπόν συμπέρασμα για το αεροδρόμιο είναι ότι το Υπουργείο βρίσκει λύσεις για να υλοποιηθεί το έργο. Και εντός Μαρτίου αναμένεται στοιχείο ο αρμόδιος υπουργός. Το κτίριο, και θέλω να το τονίσω αυτό, επεκτείνεται. Επεκτείνεται κατά 40% και θα μπορεί να στηρίξει περίπου 90.000 αφίξεις τουριστών το χρόνο επιπλέον των σημερινών αφίξεων σε πτήση τσάρτερ. Στην καλύτερη χρονιά η Χίος είχε 22.000. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει τώρα μετά το νέο αεροδρόμιο που θα είναι έτοιμο σε 2 χρόνια από σήμερα να προσθεθούν 5-7.000 κρεβάτια στοιχείο. Δηλαδή το αεροδρόμιο όπως γίνεται μπορεί να στηρίξει 20 καινούρια ξενοδοχεία του μεγέθους του Χανδρή. Το τρίτο λοιπόν συμπέρασμα είναι ότι το κτίριο θα τελειώσει φέτος, θα είναι σύγχρονο και αποτελεσματικό και μας επιτρέπει σε συνδυασμό με τον πλήρη διάδρομο που αναμένεται το 2026 να υπερδιπλασιάσουμε τον αριθμό κλινών στοιχείων. Βέβαια από τα επιπλέον 65 στρέμματα που δεν απαλωτριώθηκαν το 2010, η κυβέρνηση έχει ήδη απαλωτριώσει 15 επιπλέον στρέμματα, δίνοντας τη δυνατότητα για μελλοντικές επεκτάσεις. Η Νέα Δημοκρατία θα τελειώσει αυτό το έργο μέσα στην τετραετία. Να σημειώσω 2 θέματα που έχουν τεθεί τελευταία. Το ένα είναι το θέμα του πάρκινγκ, το οποίο δεν αφορά τον τουρισμό, αφορά τους κατοίκους της Χίου που ταξιδεύουν προς την Αθήνα. Υπάρχει η πρόταση της περιφέρειας να αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία και στη συνάντηση των αιρετών κατά πλειοψηφία είπαμε ότι αυτό είναι η καλύτερη ιδέα. Και παίρνω προσωπικά πάνω μου θέματα έργων, δείχνει ότι ποτέ δεν απεμπόλυσα την προσωπική μου ευθύνη. Θεωρώ ότι είμαι υπεύθυνος για τα πάντα και αυτό είναι ο τρόπος που πρέπει ένας κυβερνητικός βουλευτής να βλέπει τα θέματα των έργων. Στο θέμα του αεροδρομίου, σας είπα, το κτίριο τελειώνει φέτος κανονικά, δεν έχω κάποιο πρόβλημα εκεί. Στο λιμάνι, σας είπα ότι προχωράει η κανονικότητα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα εκεί. Στο θέμα του διαδρόμου, υπήρχε ένα πρόβλημα το οποίο το Υπουργείο βρήκε τη λύση και τώρα είναι θέμα του εργολάβου να ξεκινήσει άμεσα το εργοτάξιο. Στο θέμα του Κόρης Γεφύρης ζητήθηκαν κάποια επιπλέον κονδύλια τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά. Και εδώ, όσοι είναι τεχνικοί σύμβουλοι, πρέπει να δούνε γιατί δεν το είχαν δει νωρίτερα. Βρήκαμε τα επιπλέον κονδύλια. Άρα προχωράει και το Κόρης Γεφύρης φέτος και θα γίνει πλήρωση φέτος. Στο δικαστικό Μέγαρο, εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Παρότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα από πλευράς δημοσίου, πρέπει να αποδείξει ο εργολάβος ταχύτατα ότι μπορεί να το ολοκληρώσει. Αν δεν μπορεί να το ολοκληρώσει, προφανώς θα πρέπει να βρεθεί να κηρυχθεί έκτος. Σε κανένα έργο, δεν σας είπα κανένα έργο σήμερα, στο οποίο δεν σας είπα τι κάνουμε συγκεκριμένα ως κυβέρνηση και εγώ με το ρόλο μου ως κυβερνητικός βουλευτής επικουρικά, για να τελειώσουν αυτά τα έργα. Τα οποία ξεκινήσανε στην ουσία στην τετραετία Μητσοτάκη. Και θα τελειώσουν στη δεύτερη τετραετία Μητσοτάκη.
Κάθε φορά που υπάρχει ένα οποιοδήποτε θέμα, και τα τελευταία 10 χρόνια, ανά τρίμηνο έχουμε ένα άλλο θέμα. Φαγωνόμαστε και υπάρχουν αυτές οι συνηθισμένες κοκορομαχίες. Καλό είναι να τις αποφύγουμε, να γίνουμε πιο ουσιαστικοί. Και με τον κύριο Μιχαηλίδη μιλάω, και με τον κύριο Μαλαφή μιλάω, και με τον κύριο Βρυλή μιλάω. Και σας ξαναλέω, 15 Μαρτίου, 6 ώρα το απόγευμα, στο Δημαρχείο, έχουμε την επόμενη συνάντησή μας. Στο προηγούμενη συνάντηση συζητήσαμε το θέμα του αεροδρομίου και υπήρχε μια ομοθυμία σε κάποιες καταστάσεις. Αλλά να από εκεί και πέρα να σου πω κάτι, δεν είναι θέμα συνεννόησης ή αντιμετώπισης πολλές φορές αντικειμενικών προβλημάτων. Δεν είναι θέμα ότι υπάρχει μια πολιτική διαφωνία μεταξύ μας. Η ουσία αυτή τη στιγμή είναι ότι είμαστε σε φάση υλοποίησης αυτών των έργων. Βάσει τη συγκεκριμένη σκία, βάσει του συγκεκριμένου μνημονίου για το συγκεκριμένο λόγο και αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιχείου να εγκρίνει αυτή την προγραμματική σύμβαση και να τη στείλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Γιατί δεν πέρασε από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τι κατέθεσε ο Δήμος στο Ελεγκτικό Συνέδριο και όλο αυτό το φάκελο είναι κάτι το οποίο θα φαντάζομαι θα αναζητήσετε. Γράφτηκε σε κάποια έγκριτη εφημερίδα ότι υπάρχει μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 7/11 του 2023 αναφορικά με τη μεταφορά των ποσών σε άλλο κωδικό. Γράφηκε λανθασμένα, είναι 7/11 του 2022. Είναι ένα χρόνο νωρίτερα. Είναι προγενέστερη τη σύμβαση, όπως θα δείτε στο φάκελο που θα σας δώσω, η οποία παραδέχεται την ύπαρξη αυτού ποσού και το μεταφέρει σε άλλο κωδικό. Μεταφέρει για να γίνουν έργα στα Καμπόχωρα 227.000 ευρώ. Προφανώς αυτά τα λεφτά δεν φαγώθηκαν. Προφανώς δεν πήγανε σε κάποια τσέπη όπως κάποιοι προσπαθήσαν να πούνε. Από ό,τι φαίνεται, από κάποιο λάθος υπηρεσιακό, ο Δήμος Χίου, πριν στείλει την προγραμματική σύμβαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, την οποία δεσμεύεται ότι έχει πάρει τα λεφτά για αυτό το σκοπό, τα έχει ήδη ξοδέψει σε άλλους κωδικούς προς όφελος των πολιτών της Χίου. Τι πρέπει να γίνει τώρα? Πρέπει να υπογραφεί αυτή η σύμβαση, πρέπει να βρεθεί αυτό το ποσό και να ανακτηθεί από το Δήμο και να δοθεί για την τουριστική προβολή. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος το αρμόδιο Υπουργείο να ζητήσει την επιστροφή αυτών των χρημάτων είτε από το Δήμο Χίου είτε από τους ανθρώπους οι οποίοι κάναν το λάθος της μεταφοράς. Η οικονομική διαχείριση δεν γίνεται με τηλεφωνήματα μεταξύ φίλων. Γίνεται με επίσημα κρατικά έγγραφα. Η οικία είναι ξεκάθαρη. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Απριλίου του 2023 ξεκάθαρα παραδέχεται ότι πήρε αυτό το ποσό για αυτό το σκοπό με αυτή την οικία. Κύριε Μητράκη, εσείς είπατε όμως. Σας έχω δώσει την απόφαση. Είναι το άρθρο 5 της απόφασης του ΔΣ 5 Απριλίου του 2023. Είπατε για υπηρεσιακό λάθος. Δηλαδή, να παραλείψουμε δηλαδή, στους υπηρεσιακούς της υπηρεσίας. Δεν μπορώ να σας πω. Ο κύριος Κάρματζης πρότεινε να γίνει μια ΕΔΕ. Δεν ξέρω αν ο κύριος Μαλαφής θα δεχτεί την ΕΔΕ. Αν γίνει ΕΔΕ, φαντάζομαι όλα αυτά θα προκύψουν. Αλλά αυτό είναι θέμα εσωτερικό του Δήμου Χίου, το οποίο επιτρέψτε μου να μην θέλω να παρέμβω στο πώς ο κ. Μαλαφής θα το έχει. Υπηρεσιακό λάθος, γιατί έχει σημασία. Αυτό αναφέρατε. Προφανώς. Είναι μια πολιτική επιλογή. Δεν μπορώ να σας πω. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο έχω συζητήσει μαζί του.